Όλο ένα και διωγγώνεται το πρόβλημα με τις συνεχείς διακινήσεις μεταναστών στις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόσφατο παράδειγμα, η σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού διακινητή το πρωί της 5ης στη Ξάνθη, ο οποίος μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμους μετανάστες. Ειδικότερα στην Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάση σε γεωταχή επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Ακολούθως το όχημα εισήλθε στην πόλη της Ξάνθης, όπου προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα και τελικά κινητοποιήθηκε. Σε έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο διακινητής μετέφερε παράνομα στην εδωχώρα τους 11 μη νόμους μετανάστες. Ο διακινητής, 8 διακινούμενοι και ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι 5 από αυτούς παρέμειναν για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. Αξίζει να σημειωθεί πως προ λίγων ημερών μια διακίνηση είχε άσχημη κατάληξη στην Εθνική Οδό Καβάλας Χρυσούπολης, όταν ένα επιβατηγό όχημα τύπου βαν ξέφυγε της πορείας του και προσέκουσε στο διάζωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα 6 μετανάστες. Την ίδια στιγμή έντονα είναι τα παράπονα στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλα στο τελευταίο διάστημα αναφορικά με τη μη τήρηση των ορών κοινής ησυχίας στον καταβλισμό στρατοπέδου Σιμακοπούλου. Αυτή τη στιγμή στον προσφυγικό καταβλισμό φιλοξενούνται περί των 300 ατόμων, ενώ ο αριθμός αυξομειώνεται μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 397 άτομα, από τα οποία τα 372 είναι από διάφορες εθνικότητες και τα 25 είναι οι ανήλικοι. Οι οποίοι είναι αυτοί που, 2-3 από αυτούς φυσικά, είναι αυτοί που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Το νούμερο που δίνω είναι δυναμικό, αλλάζει. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Οι δομές πάντως είναι γι' αυτό τον αριθμό των ατόμων που σας δίνω.